Καλησπέρα σε όλους από το Αγγλικό Γυμναστήριο της Ζωφριάς. 23η αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο της Development 1. Η All-Term φιλοξενεί την Beer Team, η οποία δέχεται στο 12-9, και η All-Term. Τελευταία φορά που οι δύο ομάδες συναντήθηκαν εδώ στο γήπεδο με μένα πάλι πανώ. Η Beer Team είχε φύγει στην Κύπρια με το 4-50. Το γήπεδο είχε στην 6η θέση, οι φιλοξενούμενοι στην 5η, και οι δύο κυνηγούν ακόμα το παιχνίδι της τετράδας. Για τους δύο βέβαια, για να περάσουν στα play-off, περιμένουν και ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων, ο οποίος σήμερα προποθέτει μια ιντερφίτη που έβγαινε με πλέον στην τέταρτη θέση. Οπότε επίθεση για τους ερυθρόλευκους, Δρακότη προσκύνεται, πάει την μπάλα χαμηλά, χρόνος τελειώνει, πολύ καλή η άμυνα της Beer. Εδώ για νέα παιχνίδια και οι δύο, τελευταία ρολευκή, δεν θέλουν λάθος εδώ από τους κίτρινους. Ήρθε από τους Golden Boys, 15-59, φοβερή τάπα από τον Μεταξά. Ελπίζω να την έπιασε στην κάμερα. Σηκώθηκε πολύ ψηλά ο τύπος, Παπαδόπουλος άστοχος για 3. Από την άλλη μπήρτη, νίκησε την Ιντερκίτσου με 59-46. Και δύο ομάδες θέλουν να πάνε στο 13-9, υπερθυμίζω. Φάουλ ψηλά. Πρώτο του μάτς από τον Ανδρώνικο. Όχι, και νικήσει πίσω βαθμί με την Ιντερσίτη και περιμένει μία ήττα της, υπενθυμίζω. Παναφορά από την baseline. Το καλάζι θα έρθει ούτε τώρα. Από τις παραμένουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο 1,5 λεπτό. Μαχαλιάς κατεβάζει για την All-Fame, Γερονικόλας, Καλαμπάκος, Τανελόπουλος, Λαμπρόπουλος, Μακρύς, Μουγκαράκης, Ναστούρης, Δραγκώτη, Παϊκόπουλος και Ντρογάδας. Δεκάδα από τη βλέπω, καλάθι, ωραία συνεργασία και πρώτη πόντι για τον Ανδρώνικο. Σουτ για 3 από τις 45, αστοχό, το 0-2 παραμένει. Μεγάλη πάσα αριστοκίνητη, Καλαμπάκος ελέγχει αλλά κάνει μπρος πίσω. Για τους κίτρινους, Αδαμόπουλος, Ανδρώνικος, Θεοδοσόπουλος, Μαυράκης, Μάριος, Ανδρέας νομίζω λείπει. Σε μια γρήγορα ματιά που λείπω, που κουρίζω μάλλον, αυτό βλέπω. Παχαλιάζουν ταξιά στο Μαδόπουλος, Σούγκης και Τεζαράκης. 9 δαστηριά εκείνους. Καλόπουλος ζήτασε και πέρασε τον Καλαμπάκο. Καλαμπάκος πέρασε. Ρεχτή είναι καλή, καλή είναι και η άμυνα μας των κίτρινων. Μέχρι μέσα, καλάθι. Πρώτο και του Μεταξά. Μεταξάς και Ανδρώνικος μέχρι στιγμής της σκόρερ. Δύο πόντους εκατός. 0-4. Ούτε τώρα θα το πρώτο καλάθι. Από τον Μακρύ. Μαυράκης, ο καλύτερος σουτέρ της Beer Team σύμφωνα με τα λεγόμενα του ιδίου βέβαια. Εγώ θα παρθέσω, δεν είναι και ο ρόλος μου τέτοιος. Πάντως, με μεγάλη αφαιρετήρηση μου είπε ότι ο καλύτερος σουτέρ είναι εκείνος. Ας το δώσω τον Παπαδόπουλος. Μαχαλιάς δεν καταφέρει να χώσει. Κουτσικος τρέχει, περνάει και βάζει την μπάλα στο κανάλι, πρώτο πόντι για τους ερυθρόλευκους. Κουτσικος γράφει εμφάνιση. Παϊκόπουλος, διαφώνω. Όπως πολλές φορές το λέω και τώρα, είναι πολύ ωραίο οι ομάδες να βάζουν ψευδόνυμα στις εμφανίσεις τους. Εγώ το θυμώ πολύ, δείχνει κάτι για μια ομάδα αυτό. 6 και 10. Ένα φόλ μόλις από τους κίτρινους. Άσχετος και μπραγκόντια από την γωνία. Οι δύο
πόντια από τον Αξάν, 2 και από τον Ανδρώνη. Από τη μία, ένα ριμπάκι του Παϊκόπουλου, από την άλλη, χαμηλό το σκορ. Ανδρώνικος πατάει την πασική γραμμή. Πρώτος αλλαγής μέσα, ο Θεοδωσόπουλος έξω. Ο Μαυράκης από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Και μου γκαράξει ότι μας να μπει στο παρκέ. Έχουνε Ολφέρν, Κανελόπουλος, αφήνει τον Τραγκώτη. Παϊκόπουλος για 3 στο σουτ. Άστοχο, λοιπόν ο Θεοδωσόπουλος. Ίσο κατεβάσει και την μπαλά. Θεοδωσόπουλος μέχρι μέσα, άστοχο το τελείωμα. Πάρα πολύ γρήγορος και αθλητικός ο Θεοδωσόπουλος. Έχει και πολύ μακριά άκρα, οπότε νομίζω. Ήδη βέβαια νομίζω από τα πολύ καλά αρχικά χαρτιά της B, νομίζω, το έχω πει τρεις φορές το νομίζω, είμαι σίγουρος ότι αν ήταν λίγο παραπάνω σκεντρωμένος θα είχε καμιά 20 πόντους μέσο όρο. Πολύ δύσκολο να κάνεις μάτα που είναι γρήγορος, αρνητικός και μακρύς. B νομίζω παίζει και αρκετό transition, οπότε αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι ιδανικά για να γκαρντείς τη διακρίση. Άστοχο από τον Καλαμπάκο, rebound ο προαναπεθέντας. Παπαδόπουλος για 3 ο Μάνος Χλάτς. Μάνος Παπαδόπουλος. Άλλη ομάδα η Big Team μέχρι να ξαναπαίξει ο Μάνος, άλλη ομάδα πριν. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Πρέπει να δούμε το σερί της βίτιμα από την ώρα που ξαναπάτησε παρκέ. Όσο προχωράει το μάτσο θα το κάνουμε. Το 2-7 παραμένει. Μαγαλιάς ελέγχει. Χαμηλά έμπαλα. Φάουλ πάνω στον Μεταξά. Θα περάσει και στον πάγκο. Σε αυτή τη φορά ο Σουλτής. Μέσα. Και ο Γερονικολάς το θηρίο. Θα δώσουν ο Γερονικολάς είναι μακρύς, λέει αυτό 8 από πίσω και φοράει το 21. Άστοχο. Λοιπόν, ο Μαχαλιάς μακρινό δεν προλαβαίνει να σώσει. 3 και 59. Γκαράκης Κανελόπουλος, η μπάλα στη γωνιά, αλλά και εκτός. Παγωνιός του χώρου. Του βλίσκησε, δεν είχε εδώ την τρογάδα. Πολύ χαμηλό το σκορ, 3 και 51 στο ρολόι για το φινάλε του σκορ της περίοδου. 2-7, 2 πόντι μόλις από την Old Firm. 7 για την Beer Team. Ο Ροτόπουλος ξέφυγε, πέρασε από το κέντρο, ωραία πάσα. Κερδίζει χώρο, αλλά δέχεται το εντυπωσιακό stop από τον Καλαμπάκο, ο Σούλτης. Πολλές τάπες στο ξεκίνημα. Καλαμπάκος άστοχο για 3, νομίζω έχουμε 3 και 2 της Beer και τώρα άλλη μία σε Old Firm. Ανδρώνικος, ωραία πάσα, την κατάλαβε και την έκλεψε ο Καλαμπάκος. Πέρασε από το κέντρο, πέρασε την μπάλα και στον Κανελόπουλο, έμεινε μόνος για 3, αλλά δίστασε. Φάουλ αμυντικό από τον Μαχαλιά που καταλαβαίνω, ναι. Ο
στην πρώτη. Ελεύθερη 3-7. Πρώτη πόντι για τον Καλαμπάκο. Φάουλ όμως από τον Κανελόπουλο και από την άλλη. 2-3 πλέον τα φάουλ. Αναφορά από το πλάι. Με το Σόπουλος βγει από τα σκριν. Έξε με πλάτη, ξέφυγε, σηκώθηκε αλλά αυτό έξε. Να αυτό έξε. Μια τέτοια φάση νομίζω είναι πολύ εύκολο να τελειώσει αν είσαι λίγο παραπάνω συγκεντρωμένος. Το μόνο που από το λίγο που έχω δει από την Build Team που μπορεί να του προστάψει κανείς. Λοιπόν το ίδιος Βερόνικος Περασόπουλος και την πλάτη των Καλαμπάκων κλείνει και ο Μουγκαράκης πάνω του. Πολύ καλή άμυνα. Βάλα παραμένει σε μια Build Team. Έχουμε τζάμπολο κατοχή. Περνάει για την Old Firm. Πολύ χαμηλό το σκορ, υπενθυμίζω δεδομένης και της επιθετικής ποιότητας των δύο ομάδων. Τριμπουτάκι άστοχο του Κανελόπουλου. Βέβαια να πούμε ότι και το διακύβευμα σήμερα είναι σημαντικό, οπότε είναι λογικό να είναι και οι δύο λίγο πιο σφιγμένοι. Υπενθυμίζω σήμερα με νίκη παραμένει μάλλον ο νικητής ανοιχτός μάχης τετράδας. Καλά, πολύ ωραίο. Πολύ καλή assist του Θεοδοσόπουλου. Αυτό τελείωμα από τον Σούλτη. Time out. Η Old Firm 3-9. Σύνεγα στο μάτς 1-29 στο ρολόι, 2-3 τα φάουλ, 3-9 το σκορ. Μπαράκης παραχαμλά στον ψηλό, ο οποίος γυρνάει, βρίσκει ωραία τον Τρογάδα. Καλάθι από τον ψηλό. Η Old Firm λιώνει στους 4. Ένα λεπτό. Μέχρι στιγμής ελαφρώς καλύτερο νομίζω η Build Team, μάλλον για να το πω πιο σωστά, πιο αποτελεσματική επιθετικά. Και το Σόπουλος, δύσκολη προσπάθεια, μπάλα δεν του κλείνει το μάτι. Κατοχή περνάει για τους ερυθρόλευκους. Από την άλλη νομίζω η Old Firm έχει δυσκολευτεί αρκετά παραπάνω στην επίθεση. Δεν έχει βρει τις εύκολες λύσεις που έχει βρει η ομάδα του Μάρτου Μαυράκη. Και νομίζω ότι δικαιώζει και το πίσω σκορ. Πολύ καλά είναι από τον Σούλτη. Κατοχή περνάει εκ νέου για τους Μπυρόβιους. Αντρόνικος ήρθασε εδώ. Είχε ποιοτικά και το κεντζάωτα από τον ψηλό. Έχουμε τζάμπολ κατοχή για τους κυτρινούς. 10 δεύτερα για την επίθεσή τους, συνολικά 18,4 στον βοτεινό πίνακα. Βρόνικος Σούλτης, Μαρία Τωστάκη, θα στοχίσει. Κυρινή στον πάντ, 8 δεύτερα. Καλαμπάκος περνάει, παίρνει την μπάλα στον Μουγκαράκη. Μόνος του 13 ο ψηλός. Στην εκπνοή 5-9. Φινάλε πρώτης περιόδου. Σύνεγα στο μάτς 5-9 της πρώτης περιόδου. 2-5 από τον Παϊκόπουλο. Βρίσκει από τον Τρογάδα. Και μια δύο βολές από τον Καλαμπακό, που θα συγκεί στο βόλιο του σουτ. Και τους έγινε πρόλευκος πάντα. Από την άλλη ο Κασάς Αγγελικόπουλος και Σούλτης με 2 και ένα τριμποντάκι από τον Μάνο τον Παπαδόπουλο. Συνδυα 3 από τον
Χάλβιτς. Χάλβιτς. Άμα γυρίσει λίγο πλάτη θα δω τη δεύτερη εμφάνιση. Λαγκώτη, άσχημα γκαλίτσα ο Διονύσης. Κάνει πάσα την οποία καταλαβαίνει και κλέβει ξανά Καλαμπάκος. Δεύτερο κλέψιμο για τον περιφερειακό της On Firm. Κανάκα 3 ο Ντραγκώτη. Το συμβούρι πάντα από τον ίδιο. Φωνές από τον Μαρτο Μαυράκη και δικαίως από τον Πάγκο. Καλαμπάκος ούτε τώρα. Καλαμπάκος παλάθη. Πάρα πολύ γύρω Νικόλα. Το μορφήθηκε για τον πρώτο λεπτό από τις και οι δύο ομάδες. Μαχαλιάς χρόνος τελειώνει. Μπάλα χαμηλά μεταξάς για δύο στην εκνοή. Rebound μακρινό από τον Γερονικόλα. Τα μπλουτά μέχρι στιγμής πάνε περίπατο και για τους μεν και για τους δε. Γερονικόλα παίζει με πλάτη. Προσπίτε, ξεφεύγει. Αλλά αστοχή. Μαχαλιάς. Μεταράκης. Είναι το 2-2. Δεν βρίσκει κάποια παιδί και βγάζει την μπάλα ξανά έξω. Αλαμόπουλος. Τρίστο σουτ. Λάτς. Συγχώνεται και ο Μάνος Παπαδόπουλος που το κοιτάει περίεργα. Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Θα διαρκήσουμε στην after game λογικά. Πατούσε. Δεν πατούσε, ήταν το τελικό σκορ. Οπότε αυτό το τριβουδάκι για τον νέο αποκτηθή. Νομίζω είναι από τους τελευταίους μεταγραφές του Steel Team. Απαντάει ο Καλαμπάκος. Και νομίζω ότι θα κάνει την πρεμιέρα του. Τότε στον Σπάρταχο. Οδηγού υπερθεί, νομίζω δεν έχει χάσει κανένα σημείο το προβάδισμα. Περιμένει στο κεντρικό rebound. Σε φεύγει, πάει με τα όλα προς τα μέσα και δικαιώνεται. Τέσσερις πλέον ο Μεταξάς. Γερονικόλας. Καλαμπάκος, το γάλος έρχεται για screen. Για τρεις από τον ψηλό, κοντό, rebound. Ο Μεταξάς τρέχει την μέχρι μέσα. Αυτό το λέει από το Δαράκη. Είναι εκεί για να δροπώ στη δουλειά. Τότε πρώτη και η Αγγινό. Δεν κοιτάει μία. Είναι φάση ο Γερονικόλας. Σαν ο Παϊκόπουλος. Έξω ο προαναφερθεντάς. Η Μπρίτιν πλέον προσεγγίζει την διψήφια διαφορά 7-16 στο σκορ. Αν σκοράρει και τώρα νομίζω ότι θα έχει μακριδάκι ασφαλείας 10 πόντων πλάς. Αδαμόπουλος τρεις ξανά, όχι αυτή τη φορά. Αν δεν κάνω λάθος έπαιζε στους Κολυτσάνους. Κολυτσάνη ομάδα η οποία αγωνίστηκε νομίζω σε ένα summer αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Βλάτε το Φακίδη, Μάνο Παπαδόπουλος. Φιλική συμμετοχή του Διαμαντίου του Καλτσουνάκη, γενικά καταλαβαίνετε. Και ο Δημητριάδη νομίζω έπαιζε μέσα από Παπαδόπουλος. Από εκεί νομίζω τον τσίπησε και ο Μάνος. Και τον Αδαμόπουλο πάντα μιλάμε και τον έφερε. Και τώρα στην Μπιρ. Κίτρινα τότε, κίτρινα και τώρα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Βρόνικος. Τον εκθετικό, ο Σιούρ. Και τον Μάνο. Μουγκαράκης. Καλαμπάκος μόνος του για τρεις. Ο Ντόντο Σιούρ, τυρμπάν ο Ντόντο Ζαράκης.
15 και 20. Το σκηνικό παραμένει παρενθερές με αυτό της πρώτης περίοδου. Πολύ καλά με τον Καλαβάκο. Εδώ του τρέχει, περνάει, αλλά αστοχή. Τροχάδας μέσα ξανά. Μακρύς. Καλαμπάκος. Πανικόπουλος περνάει, αφήνει ωραία στον Μακρύ. Λάθη από εκείνη την πρώτη πόντου. Και για αυτόν το μάτι 9-16. Τώρα δεν πήγε στους 10 και τώρα πέφτει στους 7. Παπαδόπουλος χαμηλά μπαλά στον Θεοδοσόπουλο, ποιος ξέφυγε από τον Παλακαλαμπάκο, ξέφυγε και τελείωσε και αυτή τη φάση. Παϊκόπουλος σύνδυο και για τον Παϊκόπουλο. Τι βλέπω, ναι. Νομίζω ότι είχε σκοράρει και πιο πριν. Παπαδόπουλος και έτσι εκεί πέρα ο Μάνος. Και το πανηγυρίζει με τον Σούγκραφτ. Άρα το πανηγυρίζει με αυτό. Είναι αυτός, ναι. Και το σπάτακο που τον είχα δει τελευταία φορά. Έτσι πανηγύριζε. Να δω τι άσπαρος ο Διονύσης. Rebound επιθετικό και 9-14 για τους ερυθρόλευκους. Γκαράκης για 2. Λάξ. 13-20. Βλέπουμε. Ήταν η πρώτη πόντι του Θεοζόπουλου, σίγουρα. Μαυράκης. Μάχη των Σουτέρ. Μαυράκης εναντίον Δραγκώτη. Δραγκώτη εναντίον Μαυράκη. Ρώτησε από τον Μάνο. Καβαλόπουλος μήνος στους 5 πόντους. Ένα τριποντάκι και ένα δίποντο. Πάμε, 3 και 20. Θέτε επίθεση για την Old Firm. Έχει ξανά Κανελόπουλος. Για κοινούς. Κουκαράκης ξέφυγε και μπήσε διαφορά στις 5. Θα εμάς νομίζω καλή δικαιολογημένα ο Μάρος Μαυράκης. Είναι κακό μάτς, 15-20. Έχει μια βελτιστική σκόρερ για την Old Firm από την δεύτερη περίοδο. Μηγαράκης, Παϊκόπουλος, Μακρύς και Καλαμπάκος, όλοι από 2 πόντους. Βλέπουμε τώρα ξανά, η διαφορά μπορεί να πέσει ακόμα περισσότερο. Κανελόπουλος, τον τραυστή ήταν αυτό, Παϊκόπουλος υποφελίσεται. Πάει προς τα μέσα, αλλά αστοχή, rebound, αμυντικό από τον Μαχαλιά. Από την άλλη πέντε διαφορετική σκόρη για τους Γυρόβιους. Ένα πολυγόνι από τον Παναγιώτο στην αρχή και δύο πόντι από μεταξύ του Γεράκη, τον Ρωσόπουλο και Παπαδόπουλο. Μαυράκης για τρεις από τη γωνία. Δυνατό το σουτ. Κατοχή, περνάει για τους... Τι φίλους. Και για την πίρτη μου, αλλού είδα τη διαδικτυξιόλια που μου στενάχει, μια χαρά. Για εκείνη στο μάτ. Τρίτο φάλα από την μπίρ. Μπάκος μισοκίνη την πάσα, την καταλαβαίνει και την κλέβει ο Μάνος. Αμερικόπουλος. Στα έξω, μπάλα της έφτια να συγκεριθεί. Παπαδόπουλος για τρεις. Λούντο σούτ, rebound. Από τον Παϊκόπουλο. Μπαίνει μέσα τελευταία, 100 δεύτερο του πρώτου μέρους.
15-22 το σκορ, διαφορά ξανά στους 7, Παϊκόπουλος πάει την μπάλα έξω. Καλή κυκλοφορία, Μουγκαράκης προσπίθηκε, πέρασε, σηκώθηκε, αλλά στόχισε. Ανδρόνικος rebounding, 2-2. Παπαδόπουλος πηγαίνει προς τα μέσα, έχει λιγματική καλή άμυνα από τον Μουγκαράκη όμως. Τον Ανδρόνικο. Καλαπάτος. Καλή κίνηση, Μουγκαράκης προσπίθηκε. Καλαπάτος. Είναι από 3, καλή άμυνα από τον Μάριο, κλέψουμε από εκείνον. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Έχει λίγο νομίζω. Καλύτερο βαθμό σε αγωγικά παίρνει η All Firm. Η Beatin συνεχίζει και βγάζει πολλούς εξαιρετικούς πρωταγωνιστές. Γράφει ακόμα ένα. Τώρα από τον Ανδρόνικο μετράω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 διαφορετικούς σκορέρ. Μουγκαράκης, 8-4. Θεωρία λέει μια μεγάλη επίθεση τώρα από την Μολυφέρ και ακόμα μια από την B-Team. Ο Παϊκόπουλος, λοιπόν, ο Παπαδόπουλος πουλά 18-4, όλα για τις κίτρινες. Ο Παϊκόπουλος έχει πάει να δώσει, ο Μολυφέρ θα κάνει το πρώτο της τώρα. Time out, θα διαβάρει ο Μαυράκης, αυτό και θα γίνει 15-24, 12,3 στο ρολόι. Στρέφουμε το time out. 12,3 επενθυμίζω. Μαυράκης, Ανδρόνικος για 3. Αστροποδοσούτ rebound από τον ψηλό. 4-4, 3-2. Μουγκαράκης στην εκπνοή. Λάξ 17-24. Σκορ πρώτη μέρους. Δεύτερο μέρος εδώ στη Ζωφριά. 5-9 το σκορ της πρώτης περίοδου. 17-24 το σκορ της δεύτερης. 12-15 σκορ. Μοιρασμένο το μάτι, νομίζω πρώτο δεκάτο ανήκει στην Beat Team, το δεύτερο στην All Firm, το μοντάκι του Αλαμόπουλου, δεύτερο δικό του. Έτσι ξεκινάει. Το δεύτερο δεκάτο, έτσι ξεκινάει και το τρίτο. Κανελόπουλος, Καλαπάκος, μπάλα χαμηλά, καλά. Συνό, πρώτο πρώτη, πρώτο χαμηλούς και για τον κύριο Νικόλα. Γερονικόλας, Μακρύς, Μουγκαράκης, Κανελόπουλος και Καλαμπάκος. Από τη μία, από την άλλη, Θεοδοσόπουλος, Μεταξάς, Μαχαλιάς, Παπαδόπουλος και Αδαμόπουλος. Καλή κυκλοφορία, τρίποντα του Μάνου, αστόχο ριμπάουντ από τον RTO. Παπαδόπουλος, Αδαμόπουλος, ξανά, τρίτο. Πανηγύρια από τον Εβάρτο Μαυράκη, 19-30. Μακρύς, φάουλ και δύο βολές. Στις 2, 20-30 το σκορ, στρογγυλά διαφορά στους 10 πόντους για τους Μπυρόβιους. Σταδοσόπουλος Μαχαλιάς θα πάρουν να στείλουν ψηλά από τον Μεταξά. Ωραίο χτύ, πολύ καλή συνεργασία, καλά του Παπαδόπουλος. Team.
Γιάννο. Μέσα. Παπαδόπουλος δύο τριμποτάκια και Παπαδόπουλος μία βολή τώρα. Ο Παπαδόπουλος σε 9, ο Αδαμόπουλος. Στο λεπτό στο ραλόι. Αλιάς, Αδαμόπουλος. Θέφυγε από τον Διονύση. Τα δεύτερα, δύσκολο φενταγούει, rebound, ο Ντραγκώτη. Καλαμπάτος φάρο από τον Αδαμόπουλο ψηλά. Φάουλ από τον Μεταξά και δύο βολές για τον Ψιλό. Τι κτίνος είναι αυτός ο Γιώργος Νικολάς. Είναι δύο πλάσεις σίγουρα τώρα. Κάπου εκεί τον κόβω. 2-1-2-2 κάπου εκεί είναι. Έτσι ο πρώτη, ο κύριος Φιλόγου και τον άνθρωπο. Και η δεύτερη Μεταξά στο rebound και είναι και ψηλά ο Γιονικόλας. Οργανώνει ο Μαχαλιάς. Αδαμόπουλος. Είναι σαφής νομίζω η οδηγία που έχει δοθεί από τον πάγκο του Σπιρτή. Καλά κεφάλι ο Μάνος. Μια συμβολή. Μπάλα θέλουν να περάσει χαμηλά και τους βγαίνει μέχρι στιγμής. Τώρα οι Κολετσάνοι οδηγούν μέχρι στιγμής την μπιρ. Στα και η βολή. Κάνει το γρήγοντος, στις 4 ο Παπαδόπουλος, στις 6 στην τρίτη περίοδο ο Αδαμόπουλος. Τρογάδας. Σε μπάλα μου, Γκαράκης περνάει. Σε φεύγει, αφήνει ωραία στον Γιώργο Νικόλα. Τι προηγηθεί της πάσας, οπότε έχουμε δύο βολές στο Μουγκαράκι. Μεταξά θα το χρεωθεί. Πίεση του Διονύση. Το τώρα βάλει για την πύρη, λάθος η πάσα. Παρακόμη δεν έχει πάνει μέχρι στιγμής. Τώρα θα πάρει την μπάλα, θα σκοθεί για τρεις. Αχ, θα σκοθεί μπάλα, δείχνει και δείχνει.
Μπουγκαράκη, αυτό και ο Γιονονικόλα οδηγούν με δύο πόντου. Στην Ολφέρ, πολύ καλά με το Σούλτη, κλέψιμο για του Μπυρόβιου. Θεοδωσόπουλο, Σούλτη και ξανά Θεοδωσόπουλο. Όλο τρογάδα. Κέρδισε την επαφή, έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Και τελευταίο που είχε να δώσει η Old Firm. Σε επαναφορά από την baseline. Σαβράκης Σούλτης, Παυρόπουλος κόβει και δίνει χώρο στον Μαχάλοβιτς. Μαχαλιάς πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Μεγάλο καλάθι ψυχολογίας για τους Μπυρόβιους. Περισσότερο στις ατομικές κανόνες του Παπαδόπουλου και του Αδαμοπουλού. Άλλο τον σκηνικό στα προηγούμενα δεκάλεπτα βγαίναν πολλοί παίκτες μπροστά και βάζαν λίγο-λίγο τα ποντάκια τους.
38. Μαυράκης. Γιάς στην επιλογή στην κορυφή θα περάσει από τα αριστερά. Πάστε πάνω στον Σούρτη. Σόπουλος πάει από τα όλα μέσα και κερδίζει το φάουλ 5. Από εδώ ψηφτής οποιαδήποτε ομάδα κάνει φάουλ θα στείλει την άλλη στη γραμμή των βολών. Ένας εκ των πιο καταλυτικών για την Old Firm. Κεδατρία 40. Τρέτη 29 στο ρολόι. Θεοδοσόπουλος με ένα φλότερ. Πασοκίσει λοιπόν ο Γερνικόλας. Πάμε στην άκρη του Θεοδοσόπουλος. Κακό φάουλ. Και να κλέψει λίγο για τον Διονύση τον Τραγκώτη. Ευκαιρία για τους Ερυθρόλεπτους να ρίξουν την διαφορά στους 5. Στο ματς και ο Βοσόπουλος πέρασε ωραίο στην δύσκολη προσπάθεια με σπάσιμο της μέσης. Στους πέντες πόντες και ο RTO είχε πρώτα στην τρίτη περίοδο και μετά νομίζω έχει 6. Ο Νικόλας πάνω στην side, Δραγκώτη για 3, ασχολούς ο Διονύσης, ο Τροχάος επιθετικό, ο Νικόλας ακόμα ένα, καλάθι, τη διαφορά ξανά στους 5. Έκτος πόντος του ψηλού. Δίχει 20 απομένουν, Μαχαλιάς κατεβάζει και οργανώνει. Μαυράκης πέρασε στον Τζονταράκη, ο οποίος έχει δύσκολο έργο. Για 3, εδώ 2 λεπτά στο ρολόι. 5-5 τα φορ, καμία από τις δύο μάδες και θυμίζω δεν έχει περιθώριο. 7-42. Μουγκαράκης για να έχει διαφορά στους 2. Κοντό το σουτ. Ο Νικόλας γύρισε αλλά το έτσι και αυτός. Την πίεση του βαθμού, νομίζω σε όλο το δεκάλεπτο. Η Ελβέρ έχει εμφανίσει σχετικά ψυχραιμή, το κόλ είναι ευκαιρικό τώρα. Διαφορά νομίζω δεν έχει πέσει κάτω από τους 5. Θα το κοπείτε. Είχε εδώ Σόπουλος. Σειρά 7-42. Δραγκώτη, θέλω να βάλει χαμηλά στον Γερνικόλα, ο οποίος πήρε θέση στο λογοπός. Πάνω στον Παπαδόπουλο, βολές για ποιον.
ψηλό. 1,5 λεπτό στον φωτεινό πίνακα. Μέσα η τρόπη. Έβγαινε ο σκουπόντος. Δεν κάνω κάποιο λάθος, όλοι έχουν έρθει στην τρίτη περίοδο. Πάρα πολύ ωραία, ήρθε και για πρώτη φορά στους 4. Απατώπιση πάνε να φύγουν από μεταξύ. Αλλά την έχει καταλάβει όμως και την πλέτη. Και αυτή την τραγάτα πολλά λεπτήματα από την μία και πολλά λάθη από την άλλη. Δραγκώτη φυλάξη, μιλάει για μου πρέπει να δημιουργήσεις το μάτς στον πόντο. Έχει μονάκι το Διονύση του Δραγκώτη. Με 50 δεύτερα να απομένουν. 41-42. Μαχαλιάς πιέζεται. Βάζει τον Παπαδόπουλο. Θα πάει να κρυφτά να στοθεί από το σπίτι του. Αλλά θα στοθήσει. Πρώτη στάχτης ευκαιρία να περάσει μπροστά πλέον η Ελφέρ. Ουγγαράκης. Βλέπω έτσι πέρα τον Δραγκώτη 45. Θα πάρει την μπάλα. Καλή κυριάμινα του Μαχαλιά. Προγράδας για 2. Άστοχος Γιάννη Νικόλας. Άστοχος και αυτός. Μάχης εκεί. Λοιπόν ο Μαυράκης 10 δεύτερα. 41-42. 6-5 Μαχαλιάς. Ζωνταράκης το ζήγησε, το πήρε. Αλλά στόχησε. Φινάλε και της περίοδου 41-42. Ξεκίνημα τελευταίας περίοδου, ως ένα 18 λεπτομέρου σκορ, για να δούμε λίγο τα επιμέρους στατιστικά μέχρι στιγμής. Με την Old Firm, 13-19 τρίποντα, 2-19 τρίποντα, 9-13 βολές. Με τα λεξίματα, 10 λάθη, 1 μπλοκ και 4 ασίς. 30 ριμπάμ μετράω, ας το μεταράκι, φαουλ ψηλά. Μέχρι στιγμής high scorer ο Μουγκαράκης με 15. Πάμε να δούμε και την κυρτήμα. Από την άλλη έχουμε 13-25-4 στα 21. Καλύτερα από σωστά. Και τις εξωτερικές σημαντικά λιγότερες. Για εκείνης. Ένα μπλοκ, 15 λάθη, 6 κλεψίματα, 8 ασίς και 39 rebound. Σε ένα τηλεφωνό Μουγκαράκης καθαρή τα βάθη. Από την άλλη είναι ο Μαχαλιάς και τον Αγγελικό Παπαδόπουλος με 9, Μαχαλιάς και 10. Αυτό τι λέω, το efficiency όλοι πάει, 11 έχει ο Παπαδόπουλος και 9 έχει ο Δαμόπουλος με 3 διποντάκια. Το συμβουλικό κοράβελε είναι 3 λεπτά για τους διποντούχους και 41 για την Build Team. Παπαδόπουλος. Ωραία λόμπα, καλή και πάσα, τον Ζαράκης όμως κάνει το εύκολο καλάθι, πάρα το πλειστράει. Προγάδα, πέρασε. Πάλι είναι χαμηλά. Τις πρώτες περίοδες ήταν λίγο νοικιασμένοι, 5-9 παιχνίδια το σκορ με το οποίο έλειξε το δεκάλεπτο. Μπροστά πλέον η Old Firm, 43-42. Πέρα από αυτό, το μας νομίζω και καλό ρυθμό και επιθετικά. Με καλύτερο δεκάλεπτο και τις διαμάδες στο τρίτο, το οποίο συμπορούσε το δεκάλεπτο και το ξεχνούμε εμείς σε επιμέρους σκορ. Πάρα πολύ δύσκολο λέει από μπροστά με στυλ 3 πλέον η Ελφέρ. 45-42. Μακριά όμως προβλέπετε. Εμείς είναι δεδομένος να περάσει η Μπιρτίν. Άσπασε το αγρότητος φάουλ από τον Παϊκόπουλο.
μέσα η πρώτη. Μας ξανά στον πόντο, αυτή τη φορά σε θέση ισχύος η Old Firm. Στραγκώτη, βάλει ένα τριμποντάκι. Το δίνω 10 λεπτό για τον Νικόλα, σε όμως τελειώνει. Πολύ καλή άμυνα. Άκουγα το τελείωμα. Εξαιρετική δουλειά και από τον Μεταξά. Τρεις ο Μάνος, όντως shoot rebound, ο Δραγκώτη έχει την κούραση πλέον, το foul είναι ψηλά από τον Αναμόπουλο και τον κυπνή στον κόρτ, στο σχολείο Φέρμ. Ελεύθερη μπορεί για τον Ανδρόνικο. Αν ξεκινήσει το δώρο, φαίνεται να μάθει κανένα στα ισιά. Μέσα 45 όλα. Έχουν μόλις περάσει. Μπεράκης πέρασε. Πίσω το ίδιο, αλλά δεν δικαιώθηκε αυτή τη φορά. Έξι και 59. Αναμόπουλος από πολύ μακριά. Μέσα και αυτό, τέταρτο. Νάκτος ο Πολιτάνος. 45-48. Τι κάνει σήμερα ο τύπος. Παϊκόπουλος για 3, δεν απαντάει λοιπόν ο Ανδρικόπουλος. Λάθος, κατεβάζει ο Δραγκώτη, 45-48, επενδυμίζω. Λέμνα, φάουλ. Από τον Μεταξά. Αυτός 47-48. Έχει 12 πόντους από το ημίχρονο και μετά. Τριποντάκι άστοχο από τον Ανδρόνικο, η μπάλα εκτός από εκεί για τους ερυθρόλευκους. Δεν είσαι πέρας στον φωτεινό πίνακα της Κυζοφριάς. Μουγκαράκης. Καλαμπάκος πέρασε. Και μετά τον Παπαδόπουλο και την βάλα έξω. Καλαμπάκος 7 δεύτερα. Αλλιά με τον Παπαδόπουλο. Σκρίνει ξανά από τον μακρύ. Όμως τελειώνει. Δύσκολο σουτ. Rebound. Επιθετικό. Βάλα. Θα κάνει την μάνα.
Θεοδωσόπουλος τρέχει σε εκείνον η μπάλα, δεν προλαβαίνει. Προλαβαίνει τελικά, Παναμόπουλος ξανά, ξανά! Τι ματσάρα κάνει ο τύπος! Ούτε καν πανηγυρίζει, μόνο γελάει. Πέμπτο, 15 πρώτη μέρα από τρίποντα και τον Σούτιγκαρ του Σπιρτίνα, απάντησε τον Γαλαμπάκο. Το μάτι του πρώτου γύρου νομίζω δεν είχε τόσο ενδιαφέρον. Μάλλον καθάρισε εκεί στο τέλος την Μπιρτίν, αν θυμάμαι καλά. Αυτό νομίζω είναι αίμα κι άμμος. Παπαδόπουλος δίστασε, Αδαμόπουλος ξανά. Άκτυχος εδώ. Τέσσερα και δέκα. Αυτή είναι η σωστή άστοχο από τον Γαλαμπάκο, ο Θεοδωσόπουλος το μακρινό rebound και το κερδισμένο foul. Τέσσερα λεπτά. Το συν 2 η Μπιρ. Αντρονικός για 2. Rebound ο Γερονικόλας. Το κλέψιμο μου εδώ και πέρα νομίζω αν είναι κάτι το οποίο μετράει είναι οι λεπτομέρειες. Παπαδόπουλος, Λάτ και από τον Μάντο. Δεν είναι και αυτός που μπορώ πρώτη πόση στην τελευταία περίοδο. Αν είναι λάθος φτάνει στους 12. Ουγγαράκης. Τράγει 25. Ξέφυγε, πέρασε, Καλιάν του Παπαδόπουλου, Γερονικόλας, μόνος από κάτω, αυτή είναι εύκολη δουλειά για εκείνον. 51-53. 9 και 10. Ανδρόνικος, Παπαδόπουλος για 3. Κοντό το σουτ, rebound, ο Καλαμπάκος, ο οποίος τρέχει, time out ο Μάριος. Γερονικόλας Βαϊκόπουλος, ωραία, πασάμε σε πρώτη πλάτη. Γερονικόλας από κοντά, όχι. Ακόμα ένα, έχουν δώσει πάρα πολλά. Η Μπυρόβη, λάθος τώρα, κλέψιμο. Ο Θεοδωσόπουλος. 2,5 λεπτά. Ανδρόνικος, την επιλογή στην κορυφή. Τους αρέσει αυτό το σύστημα. Από ό,τι καταλαβαίνω. Ανδρόνικος, Χαλάτς και αυτός. 51-56. Τεράστια τρίποντα και από αυτόν και από τον Αδαμόπουλο. Νομίζω ο δεύτερος είναι πιο καθοριστικός μέχρι στιγμής. Καλαμπάκος άκτυχος εδώ, Γερονικόλας ο rebound, φαουλ, ο Μεταξάς. 5 Ανδρόνικος, 6 Αδαμόπουλος στην τελευταία περίοδο. Κανελόπουλο. Έξω η πρώτη. Έξω και δεύτερη rebound.
από κανέναν κατοχή παραμένει όμως για την On Firm. 2-11 φάουλ, 5 συγκεκριμένα για τους Μπυρόβιους, 2 μόλις από την On Firm που έχει να δώσει. Μακρύς κοντό το σούτ, ριμπάουντ ο Ανδρόνικος. Γιατί του λέει ο Κανελόπουλος, φλερτάρει και με το φάουλ. Βέβαια έχουν και να δώσουν, το ξαναλέω. Ανδρόνικος πήγε έξω με τον Κανελόπουλος, αλλά δεν έκλεψε. Σας προς τα μέσα. Θεοδοσόπουλος, ένα φλότερ. Ούτε τώρα. Τελευταία 100 ακριβώς δεύτερα. 1-56. Τα Δαμόπουλου και του Ανδρώνη ήταν καθοριστικό το φά. Θα βάλει στη θέση με τη αδέρφη τώρα η Βιουτή. Δαμόπουλος στη γωνία, Παπαδόπουλος για το μεγάλο σου. Κακό. Λοιπόν, επιθυντικό Καλαμπάκος, επιθυντικό, όχι επιθυντικό, ναι. 1-20 θέλουν, απεγνωσμένα καλά στο Γερυθρόλευκη. Γκαράκης προσκύπτε, σουτ για 3, κοντό και αυτό. Μετράει πλέον και η κούραση και οι δύο ομάδες. Έχουν κόψει πολύ, έχουν σουτάρει πολύ, οπότε όλα αυτά μετράνε. 1-10 θα πιέσει λογικά η Ολυθέρ, με αυτό βλέπω και να γίνεται. Ένα λεπτό. Ωραία κίνηση. Δύσκολο φέτα βέβαια από τον Μάνο Εμμανουήλ Παπαδόπουλος. Καθαρίζει το μάτς και δίνει την νίκη στην Μπιρ. Δύσκολο να αλλάξει κάτι πλέον. Λέξει την πάσα, Καλαμπάκος. Με πρόεδρο κατοχή παραμένει για τους εμπιθυνολευτούς. Στον Μάνο. Μια σουρματική βολή για τον Μουγκαράκη, 53-58. Μέσα ξανά ο Γερονικόλας. Μέσα και η βολή. 54-58. Επιστρέφει το time out, φάουλ ψηλά από τον Μουγκαράκη πάνω στον Ανδρόνικο. Δεύτερο φάουλ γρήγορα γρήγορα. Άλλο ένα έχει να δώσει. Μάλλον τελευταίο, από εδώ και πέρα θα στέλνει τις βολές τους κίτρινους, η Old Firm. Παπαδόπουλος, φάουλ θα γίνει πάνω στον Μάνο. Δύσκολο σουτ. Λοιπόν, αμυντικό τραυματισμό του 16 δεύτερα. Το φάουλ θα γίνει πάνω σε εκείνον. Καλό μάθηκε από αυτόν και από τον Παπαδόπουλο στο τελείωμα. Και από τον Ανδρόνικο. Πολύ σημαντικό τρίποντο και από εκείνον.
ακολουθήσω διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία λεπτά. Σαν πρώτη. Time out, 54-60. 14,6 το βλέπετε, 54-60 το σκορ. Στέφνα το time out. Παραφορά κλέψιμο σύντης. Δεν θα προχωρήσει σε επίθεση. Τεράστιο ροζ για την Μπιρ. 54-60 το σκορ. Δεν ξέρω αν θα γίνει φάουλ, δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Ζωντανή παραμένει η Μπιρόβη στο μάτς. Το μάτς θα κλείσει η μάχη της τετράδας και φεύγουν οι νικητές από την Ζωφριά. Από εμάς καλό βράδυ σε όλους.